Χάος, σκηνές χάος σήμερα, Μάρα. Από το πρωί χιονίζει, έντονη χιονόπτωση, δεν υπήρχε δείγμα αλατιού στους δρόμους. Σε ένα μισάρο είχε ασπρίσει όλο το κέντρο. Αυτό δεν είναι συνήθες φαινόμενο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό έχει να συμβεί από το 1988. Επικράτησαν σκηνές πανικού, θα έλεγα, και στους πεζούς αλλά και στους οδηγούς. Η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, Λεωφόρος Νίκης, Τσιμισκή, Μητροπόλεως, Εγνατία οδό και όλη κάθετη οδή σε αυτούς δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει αυτοκίνητο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως ένας φίλος ξεκίνησε 1 η ώρα το μεσημέρι από τα Διαβατά και έφτασε 6,5 ώρα στη Μοναστηρίου και έμεινε εκεί ακινητοποιημένος γιατί δεν προχωρούσε αυτοκίνητο στην Εγνατία. Και στο ύψος Κατσιμίδου Αγίου Δημητρίου υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Έχει λίγη ώρα που τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Να σου πω ότι εγώ βρίσκομαι. Δηλαδή, ραλιό, ο κρατικός μηχανισμός πιάστηκε στον ύπνο. Και στο ρωτώ αυτό, γιατί δεν γίνεται να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στους κεντρικούς δρόμους, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Δυστυχώς, Μάρα, αυτό που είπες πιάστηκε στον ύπνο. Η απάντηση από τον Δήμαρχο ήταν πως το αλάτι πάγωσε. Θα έπρεπε λοιπόν ο υπεύθυνος να φροντίσει να μην παγώσει το αλάτι και παγώσουν και οι εκατοντάδες Θεσσαλονικής και επισκέπτες, γιατί έχει και πολύ τουρισμό η περιοχή αυτό το χρονικό διάστημα. Σπάσαν τα νεύρα όλου του κόσμου. Δηλαδή να κάθεσαι 5 ώρες και 8 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο για να διανύσεις μία απόσταση 2 χιλιόμετρων είναι πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή κάποιος σήμερα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ούτε σοβαρές απαντήσεις. Αυτές, διότι υπ' αυτήν την έννοια στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης,